Λένε ότι θέλει να κάνει παρέμβαση η κυρία Νάνση Καπούλα, η υποψήφια δήμαρχος του Βόλου. Καλησπέρα κυρία Καπούλα. Καλησπέρα κύριε Πολυζό. Ελάτε. Άκουσα με προσοχή τον γιο του κυρίου Μπέου και πραγματικά τον βλέπω για άλλη μια φορά να βγαίνει θυμωμένος. Λοιπόν, θα πω το εξής. Είναι λογικό να μην ξέρει τα ονόματά μας. Ξένος ήταν, ξένος είναι και ξένος μένει για αυτή την πόλη. Αλλά εμείς δεν τον παρεξηγούμε. Εμείς μεγαλώσαμε σε αυτή την πόλη και έχουμε μάθει να σεβόμαστε και αυτούς που το αξίζουν, αλλά ακόμα και αυτούς που δεν το αξίζουν. Το επιστρέφω λοιπόν στους χαρακτηρισμούς και θα ρωτήσω ένα απλό πράγμα. Όταν η χώρα κατά τη δικιά του φρασολογία καταστρεφότανε, θέλω να μας πει πόσα ένσημα κολούσε και πόσα ένσημα έχει κολλήσει, γιατί τουλάχιστον σε μένα στην οποία αναφέρετε, κολλάω ένσημα από την πρώτη μέρα που βγήκα στο επάγγελμα. Και ο κύριος Βαΐτης, ο πρόεδρος της ΔΥΜΤΟ. Και δεν είναι για να το λιδωρείς, να σηκώνεσαι από τις 6 ώρα το πρωί και να πηγαίνεις στο εργοστάσιο να δουλεύεις. Το πρωί δουλεύει ο κόσμος. Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα να τα απαντήσει προς την κοινωνία ο κύριος Μπέος, για να μάθουμε και εμείς επιτέλους ποιοι έχουν καταστρέψει αυτή τη χώρα και την παρέλαβε η δικιά μου γενιά κατά αυτόν τον τρόπο και παλεύουμε κάθε μέρα με τα κύματα της οικονομικής κρίσης. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να είμαστε συνεπείς, να κολλάμε ένσημα, να πληρώνουμε φορεία και να αγωνιζόμαστε μέσα σε μια χώρα η οποία πνίγει τα παιδιά της. Θέλω κι εγώ λοιπόν, έχω μεγάλη απορία να μάθω ποιοι καταστρέψανε τη χώρα. Και μάλιστα, να μας πει πόσα ένσημα κόλλησε κατά τη διάρκεια. Ας μπουν ως θέματα για την επόμενη συνάντησή μας. Τώρα μια και γίνεται αυτή η παρέμβαση, μαθαίνω ότι εσείς την άλλη εβδομάδα έχετε τα εγγένεια του εκλογικού σας κέντρου. Θα έρθω εκεί κύριε Πολύζο, θα τα πούμε από κοντά. Θα μας τα πείτε από κοντά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή γεια συνέχεια, σας, καλό κυρία απόγευμα. Καπούλα.